Είναι οι πρόεδροι μαζί μου. Ξεκινάω με τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο. Πρόεδρε, δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός σήμερα. Πάλεψε όμως όσο μπορούσε. Μέχρι το 25ο λεπτό ήταν μέσα στο παιχνίδι. Μετά ξέφυγε η διαφορά και δεν μπόρεσε να επιστρέψει. Είμαστε περήφανοι για εδώ που φτάσαμε. Η ομάδα έδωσε τα πάντα στον ημιτελικό. Εντάξει, εδώ ήταν ένας αγώνας, ένας τελικός εκτός έδρας με 13-14.000 Τούρκους. Το ίδιο έγινε και στη Μαδρίτη, στο τελικό το 15 που χάσαμε με τη Ρεάλ, πάλι εκτός έδρας. Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει και ένας τελικός στην Αθήνα, ας γίνει και στο ΆΚΑ και να έχει 15.000 Ολυμπιακούς. Νομίζω συγχαρητήρια στη Φενέρ, δώσαμε, αλλά δεν προκαλεί ούτε θαυμασμό, ούτε τίποτα το ιδιαίτερο. Τους παίκτες τι είπατε στα αποδυτήρια? Ότι είμαστε περήφανοι, τους ευχαριστούμε πολύ για όλα, δώσανε τα πάντα. Έτσι ο αθλητισμός έχει και την ήττα μέσα, έχει και την νίκη. Δεν αλλάζει το Ολυμπιακός στην κορυφή της Ευρώπης τελευταία 9 χρόνια και θα είναι για μια δεκαετία του χρόνου, ό,τι και να γίνει. Είμαστε η κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη της τελευταίας δεκαετίας και γι' αυτό είμαστε περήφανοι με τον τρόπο που το πετύχαμε και με τα μέσα που το πετύχαμε. Δεν αλλάζει αυτό. Η συνταγή της επιτυχίας συνεπώς δεν αλλάζει και ο αποψινός τελικός, κύριε Παναγιώτη Αγγελόπουλο, ήταν πρόβα απλώς για τον επόμενο. Θα υπάρξουν στη συνέχεια και άλλοι τελικοί για τον Ολυμπιακό? Η συνθήκη ιδιαίτερη του σημερινού τελικού, η οποία ήταν σε υπερθετικό βαθμό σχέση με τη Μαδρίτη, είναι ότι παίζει τελικό Ευρωλίγκας και τα, δεν ξέρω πόσα, τα 13-15 των εισιτήριων τα έχει γηπεδούχος ομάδα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό, ούτε η ίδια Ευρωλίγκα στην πραγματικότητα δεν πιστεύω ότι θέλει αυτό να είναι έτσι. Άρα δεν πιστεύω ότι είναι πρόβα, αν το πάρεις θεωρητικά, του χρόνου στο Βελιγράδι, το οποίο δεν θα είναι έτσι εισιτήρια. Το θέμα είναι, και σε σχέση με αυτό που ρώτησες, τι είπαμε στα αποδυτήρια, εγώ είπα στους παίκτες, είναι ο τέταρτος τελικός στα τελευταία 6 χρόνια, ο πέμπτος στα τελευταία 8. Είμαστε η ομάδα με το μικρότερο μπάτζετ με αυτές που κοντραριζόμαστε. Είμαστε περήφανοι για τους παίκτες μας. Παίξαμε στην πραγματικότητα εμείς έναν τελικό προχτές. Φτάσαμε στο 4 πόντους στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Εκεί πέρα φάνηκε ότι η ομάδα, ας πούμε, αγωνιστικά άδειασε κάπως. Αυτό δεν αλλάζει ότι είμαστε περήφανοι για αυτή την ομάδα και για ό,τι έχουμε καταφέρει είναι μοναδικό. Και συνεχίζουμε. Άρα η πίκρα κρατάει μόνο ένα βράδυ, έτσι. Και η ελληνική συνταγή συνεχίζεται. Αυτή είναι η αντίπαλος ομάδα μπορεί να έπαιξε στη Τουρκία με 13.000 Τούρκους, αλλά δεν έχει έναν Τούρκο παίκτη, ούτε Τούρκο προπονητή. Εμείς είμαστε ελληνική ομάδα με Έλληνα προπονητή και άξιους και καλούς ξένους που συμπληρώνουν. Δεν χάσαμε αυτό που είπε ο αδερφός μου, συμφωνώ απόλυτα. Δεν προκαλεί κάποιο θαυμασμό η Φενέρ. Δεν έχει κάνει κάποιο επίτευγμα. Τι επίτευγμα ακριβώς έχει κάνει? Ωραία, φτάνει στο τελικό, αλλά τι θαυμάζει κανείς για τον μπάσκετ που παίζει? Δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Δεν το λέω για να μειώσω τον αντίπαλο. Δώσαμε συγχαρητήρια, μας δώσαν συγχαρητήρια. Δεν το λέω για αυτό, να μην παρεξηγηθώ. Αλλά δεν συγκρίνεται με αυτό που έχουμε κάνει. Κύριε εμείς. Πρόεδρε, το μοντέλο σας θα συνεχιστεί με τους Έλληνες παίκτες? Έλληνες παίκτες έχουμε και οι οποίοι έχουν μέλλον ακόμα, ανεξαρτήτου ηλικίας. Το ρωτώ αυτό διότι το καλοκαίρι που έρχεται, βεβαίως υπάρχουν οι τελικοί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πολλά συμβόλαια λήγουν. Ναι. Και Ελλήνων παίκτων. Εκτός τόπου και εκτός χρόνου ερωτήσεις, είναι χαρακτηριστική ερώτηση Ευαγγέλη Ιωάννου. Έχουμε και τελικό την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Πριν από τον Παναθηναϊκό υπάρχει και ο αγώνας με τον Άρη. Αλλά ερωτώ για τη συνταγή του Ολυμπιακού αυτής της δεκαετίας. Η συνταγή είναι αυτή που είπαμε, ότι τα έχουμε πει με χημεία, με μικρό μπάτζετ. Κυνηγάμε το καλύτερο με οικογενειακό κλίμα. Αυτά ισχύουν. Αλλά να μην αρχίσουμε τώρα να μιλάμε για τα συμβόλαια ενώ παίξαμε τελικού Ευρωλίγκας. Απλώς και αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός ήρθε, όπως το είπατε κι εσείς, με το μικρότερο προϋπολογισμό, έτσι. Ναι, το κάθε οποίο χρονιά παίζει κόντρα σε όλες τις πιθανότητες. Έτσι είναι. Και γενικά συνθήκες που είναι ενάντια, σαν αυτές που αναλύσαμε. Και παίξαμε ένα τελικό με ΤΣΣΚΑ. Κερδίσαμε 45 εκατομμύρια, δεν κερδίσαμε τους 14.000 και διαδιάσαμε από ενέργεια. Εντάξει, δεν γίνεται να τα κάνεις όλα 48 ώρες. Υπήρχαν και οι απουσίες, ναι. Βασικότατες. Βασικοί παίκτες, ξένοι, ήταν εκτός. Οι άλλοι δεν είχαν καμία απουσία. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Συμβαίνει αυτά. Εγώ απλώς ρώτησα για το αν η συνταγή, η ελληνική συνταγή θα συνεχιστεί. Η συνταγή δεν είναι ελληνική μόνο. Είναι μια συνταγή επιτυχίας με πολλά. Με πολλές παραμέτρους. Πολλές παραμέτρους. Δεν είναι μόνο το ελληνικό. Αλλιώς το έκαναν κι άλλοι. Άμα ήταν τόσο απλό, θα το έκαναν κι άλλοι. Νωρίτερα στα αποδυτήρια ήρθε ο Κώστας Λούκας, όπως μας αποκάλυψε ο ίδιος, έτσι.
για να δώσει συγχαρητήρια. Ναι, οπότε. Όχι, όχι. Το αναφέρω για τη σκηνή στα αποδυτήρια. Υπάρχουν και στον αγώνα οι σκηνές. Και στα αποδυτήρια και στον αγώνα. Κρατάς και τα δύο. Λοιπόν, έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Ότι ο κόσμος, η γενική αποτίμηση της χρονιάς. Ο οποίος είναι περήφανος για την ομάδα. Έχει δύο ευκαιρίες την Πέμπτη και την Κυριακή. Να γεμίσει το σεφ και να καταλάβουν και οι παίκτες οι οποίοι έχουν την πίκρα του σήμερα που χάσουν το τελικό. Πόσο περηφάνεια έχουμε γεμίσει όλο τον κόσμο μας. Είναι ευκαιρία τώρα δύο μας την Πέμπτη και την Κυριακή να το, βιώσουν οι παίκτες μας. Αυτό κρύβει και μια πίκρα για το γεγονός ότι δεν γεμίζει πάντα το σεφ, αλλά στα μεγάλα μάτς. Καμία πίκρα, αυτές είναι. Συνεχίζω, είναι δικές σου ερωτήσεις. Αυτές δεν υπάρχει καμία πίκρα. Γράψαμε ιστορία. Τέταρτο τελικό σε 6 χρόνια. Οι παίκτες μας αξίζουν να δουν γεμάτο το γήπεδο. Δεν υπάρχει πίκρα. Και υπάρχει κόσμος που ήθελε να είναι εδώ. Δεν λέω για το γήπεδο. Όχι, ναι, λέω ότι ήθελε να είναι εδώ, δεν βρήκε εισιτήρια. Φοβήθηκε λόγω των συνδικών εδώ. Είναι ευκαιρία να δει την ομάδα στο σεφ. Αυτό λέω. Καμία πίκρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από τους Προέδρους του Ολυμπιακού, Κώστα.